Δεν είναι εύκολο να παίξουν καλά οι δύο ομάδες. Ειδικά ο Πλατανιάς που μας έχει συνηθίσει να βάζει την μπάλα κάτω και με συνδυασμούς να φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Αποστολόπουλος. Το γύρισμα είναι καλό. Το σουτ γκολ ο Μουνάφο. Στο 45 πάλι με την μπάλα κάτω. Το γύρισμα καλό. Ο Μουνάφο κινείται σαν κρυφός φορ. Φτάνει στην περιοχή. Και εκτελεί τον Ξενοδόχοφ για το 1-0 στο 45. Εκτελεί ο Γιορέντε. Καλή εκτέλεση. Κεφαλιά γκολ. Στο 54ο λεπτό. Ο Πριντέτα, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που έχει πετύχει το 2-0 για τον Πλατανιά, που έχει βγει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νασλίδης λοιπόν έχει την ευκαιρία να βάλει την ΑΕΛ ξανά στο παιχνίδι. Έχει 2-2 φέτος από το σημείο του πέναλτι. 3-3, 2-1 η ΑΕΛ, γκολ στο 59. Ο Τσιανικούλης με το Σιγνέβιτς. Πήρε την μπάλα ο επιθετικός του Πλατανιά. Ντεβέσα και ανεβαίνει απέναντι ο Μανούσος. Γι' αυτόν η πάσα ευκαιρία για τον Πλατανιά. Ο Μανούσος κάνει άλλη μία τρίπλα και εκτελεί γκολ ο Πλατανιάς. 3-1 στο 76. Ο Τσιανικούλης έχασε τη μάχη με τον Σιγνέβιτς και ακολούθησε το 3-1 στο 76 λεπτό από τον Γιώργο Μανούσο. Κόρνερ θα εκτελέσει ο Κουτσιανικούλης. Σωτηρίου βγαίνει γκολ. 3-2. Και το πέτυχε ο Νασλίδης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.